Συγκεντρωθήκαμε εδώ στην Καλαμάτα τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα της Ενιαίας Μάνης προκειμένου να συνεννοηθούμε για την οργάνωση μεγάλου συλλαλητηρίου, διότι με τους δασικούς χάρτες η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Παράλληλα, έχουμε συντάξει ένα κείμενο, μια επιστολή προς τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας. Η ίδια επιστολή θα δοθεί την Τετάρτη, τη Μεγάλη Τετάρτη, και στον Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας, όπου τους λέμε τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούν οι δασικοί χάρτες στη Μάνη. Ουσιαστικά μας δημεύουν τις περιουσίες μας. Δεν είναι δυνατόν τα πατρογονικά μας να τίθενται σε αμφισβήτηση επειδή το κράτος ακολούθησε μια πολιτική ερήμωσης και απαξίωσης της Μάνης. Τώρα που η Μάνη έγινε τουριστικό φιλέτο, την ανακάλυψαν ξαφνικά και γι' αυτό όλος περιέργως στη Μεσσηνία λειτουργεί μόνο η Επιτροπή Αντιρρήσεων για τη Μάνη. Οι άλλες επιτροπές για την υπόλοιπη Μεσσηνία δεν λειτουργούν. Φαίνεται λοιπόν ότι η Μάνη έχει μπει στο στόχαστρο. Από την εποχή του νόμου 998 του 79, την ίδια εποχή που μας απαγόρευαν να καθαρίσουμε τα κτήματά μας, τα αφήναμε αναγκαστικά λόγω δασαρχείου να λογκώσουν και μας πήγαιναν στα δικαστήρια αν τολμούσαμε. Τα ίδια αυτά κτήματα λοιπόν και με το σαθρό επιχείρημα ότι ήταν δασικές εκτάσεις σύμφωνα με τις αστείες αεροφωτογραφίες του 1945, μας βγάζουν όλη τη γη μας, το 65% περίπου, δασική. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τα κτήματά μας. Ως εκ τούτου λοιπόν θα τα παραδώσουμε για να μην επιβαρυνόμαστε φορολογικά, θα πάνε στο ΤΑΙΠΕΔ και από εκεί και πέρα θα τα μοιράσει το κράτος όπου δει. Αυτή η ληστεία δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία εις βάρος της Μάνης. Εμείς δεν θα τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Ο καθένας, ο κάθε πολιτικός, ας αναλάβει τις ευθύνες του. Αυτό που θέλω να ρωτήσουμε είναι, η Επιτροπή που εκδικάζει τις εκτάσεις, δεν δικαιώνει κάποιον από εσάς, κάποιος από τους ιδιοκτήτες? Όχι βέβαια, πολύ σπάνια. Ακούστε τι γίνεται με την Επιτροπή. Στην Επιτροπή συμμετέχει ένας δικηγόρος, ένας μηχανικός και ένας δασικός. Τι γίνεται? Πώς μπορεί ο δικηγόρος να πει αν είναι δασική ή όχι μια έκταση ή ο μηχανικός? Ό,τι λέει ο δασικός περνάει. Δεν πηγαίνουν. Πρώτα απ' όλα είναι ιδιώτες, ενώ οι άλλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι και έχουν τα οδηπορικά. Ο άλλος γιατί... Εξάλλου, οι υποσχέσεις που μας είχε δώσει ο κύριος Αμυράς στην Καρδαμίλη. Τίποτα. Κάποιες υποσχέσεις. Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Και ανακοινώθηκε ότι τα άλλα όχι, τα χαρακτηρισμένα γίνονται. Όχι. Πρώτα απ' όλα, αυτό που του είχαμε ζητήσει του κυρίου Αμυρά ήταν να ανοίξει ένας νέος κύκλος κατάθεσης αντιρρήσεων. Μας το είχε υποσχεθεί και δεν εδόθη. Έχει δημοσιευθεί ένας νόμος πρόσφατα, πριν από 15 ημέρες, που λέει ότι ανοίγει ο νέος κύκλος αντιρρήσεων, αλλά στη Μεσσηνία δεν ανοίγει, ούτε στη Λακωνία. Έχει ανοίξει ο κύκλος αντιρρήσεων μόνο για τις διοικητικές πράξεις, για τίποτα άλλο. Ο κύριος Αμυράς, παρά τις υποσχέσεις του λοιπόν, δεν τήρησε καμία και παρά τις υποσχέσεις του Πρωθυπουργού εδώ στο Πλατέα, στο καφέ Πλατέα, ότι ξέρει την υπόθεσή μας, οι Μανιάτες έχουμε δίκιο, εν τούτης δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Όσον αφορά τις περιοχές Natura που η Μάνη έχει μια μεγάλη έκταση μέσα σε αυτήν, τι σημαίνει? Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Μας λένε για περιοχές Natura και για περιβαλλοντικά θέματα, δίθεν προστασίες του περιβάλλοντος, όταν ο δασικός νόμος του 2014 επιτρέπει να ισοπεδωθεί μία από τις λεγόμενες δασικές εκτάσεις, προκειμένου να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά ή ακόμη και ξενοδοχείο. Ποια προστασία του περιβάλλοντος λοιπόν? Μόνο για να φτιάξουμε ένα καλύβι είναι προστασία του περιβάλλοντος? Αλλά έχω κάνει κάποια στιγμή μια διαμαρτυρία γιατί πήγαν να κάνουν στη λαγκάδα πάνω να βάλουν ανεμογεννήτριες. Από αυτό λοιπόν, όταν ήρθα με το δασαρχείο σε επαφή, μου είπαν ότι γιατί δεν υπάρχει θέμα Natura, ενώ είναι πάνω από τα 650 μέτρα. Λοιπόν, σε καμένες περιοχές όπου επιτρέπουν να μπαίνει οποιοδήποτε, δηλαδή τα άτομα του χωριού που είχαν γίδια τα πήραν από εκεί για να μην καταστρέφουν το περιβάλλον και ερχόντουσαν από αλλού. Και όταν τους το είπα και το ξέρανε και ούτε μέχρι τώρα κάνανε τίποτα. Δηλαδή δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι η Μάνη ήταν ολόκληρη ιδιοκτησία των Μανιατών και έτσι μπήκε στο ελληνικό κράτος. Εμείς δεν δεχόμαστε ότι το κράτος έχει τίποτα εκεί πέρα. Ακόμα και ό,τι δεν είναι ιδιωτική περιουσία είναι κοινοτική περιουσία. Εκεί μέχρι τελευταία υπάρχουν και αποφάσεις. Πηγαίνανε τα γίδια τους και τα πρόβατά τους οι κάτοικοι των χωριών που ήταν οριοθετημένα και πληρώνανε ένα φόρο στο χωριό.
Δηλαδή, δεν μας ανήκουν μόνο οι ιδιωτικές μας περιουσίες, ανήκουν στα χωριά και οι υπόλοιπες και θα πρέπει να ρωτηθούν οπωσδήποτε πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση. Γι' αυτό ο αγώνας θα συνεχιστεί επί πολύ. Και ένα τελευταίο να πω ότι αυτό που κάνουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με τα νησιά και τις βραχονισίδες, το γκριζάρισμα δηλαδή των βραχονισίδων και των νησιών, το έχει εφαρμόσει το Δασαρχείο από το 1979 και εντεύθεν. Γκριζάριζε τις περιουσίες μας. Αφού το κράτος είχε ακολουθήσει μια πολιτική ερήμωση της υπαίθρου, όλες οι κυβερνήσεις, στη συνέχεια έρχονταν το Δασαρχείο, γκριζάριζε τις εκτάσεις αυτές, δεν είχες δικαίωμα να ασκήσεις δικαίωμα κυριότητας επάνω, επί ποινή, σε οδήγουσαν στα δικαστήρια δηλαδή, και τώρα έρχονται μέσω των δασικών χαρτών να πούν τι, οι περιοχές που είχαμε γκριζάρει είναι δασικές. Μα δεν έλεγε μόνο αυτό, λένε δυνατόν. Ότι είναι εθνικό δάσος, δηλαδή από πού ως πού. Έχουν κάποια πράξη που να τους λέει ότι είναι δημόσιο αυτό το πράγμα. Αυτές οι αποφάσεις, και έχουμε και μια περίπτωση δηλαδή στο Ποράστιο, όπου μια περιουσία 50 στρεμμάτων μιας συγκεκριμένης κυρίας δηλαδή, που εκεί μεγάλωσε ο πατέρας και τα λοιπά, αποφασίσαν ότι είναι δασική, δημόσια δασική. Το δημόσια αποφασίζεται μόνο μέσω δικαστήριο. Από πού ως πού αυτή. Δηλαδή η δασική υπηρεσία είχε δικαίωμα να μιλήσει για τη δημόσια επιχείρηση. Για το ιδιοκτησιακό. Έτσι, το ιδιοκτησιακό. Λοιπόν. Όπως είπαν και οι προαλήσαντες μέλη της Επιτροπής, πραγματικά πρόκειται για έναν άδικο, παράλογο και αντισταγματικό νόμο. Είναι αδιανόητο δηλαδή η ιδιωτική περιουσία να δημεύεται τη στιγμή που δεν είχαν μπει οι Τούρκοι στην περιοχή. Εδώ να μπαίνει το Δασαρχείο τώρα και να σου λέει ότι η περιουσία σου λοιπόν είναι δασική. Τι είναι δασικό τώρα, το θέμα είναι άλλη κουβέντα. Το πρόβλημα είναι ότι δασικά είναι ψηλά στον Ταΐγετο. Εμείς ξέρουμε εκεί Μανιάτες ότι το δάσος είναι τα έλατα που βρίσκονται στη Βασιλική. Δεν είναι οι ιδιοκτησίες του καθενός που με κόπο τις έχει χτίσει. Οπότε, σαν Επιτροπή, εμείς θα αντιδράσουμε για όλο αυτό που γίνεται και μια ακόμα. Κίνηση είναι αυτή που κάνουμε σήμερα για να απαντήσουμε και στον Αμυρά, ο οποίος μας είχε δώσει υποσχέσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είχαμε μιλήσει και τότε και είχε πει λοιπόν ότι ΑΔΕΛΤΑ θα τα τακτοποιήσει. Τα ΑΔΕΛΤΑ τα οποία λοιπόν έχουν μέσα ανθρώπινη παρέμβαση, λουριά, αλόνια. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμα υπάρχει πρόβλημα και οι περιουσίες μας παραμένουν κι αν χαρακτηριστεί πέρα από ΔΕΛΤΑ, από δασική, θα παραμείνει λοιπόν κάτω από τον έλεγχο του Δασαρχείου, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τίποτα εκεί μέσα. Να το πουλήσουμε, να χτίσουμε σπίτια και άλλες δραστηριότητες λοιπόν. Ουσιαστικά λοιπόν κάποια στιγμή ο ιδιώτης, ο Μανιάτης, θα αναγκαστεί λοιπόν να μην το βάλει ξανά στην εφορία, να μην το δηλώνει για να μην πληρώνει τους φόρους και όπως είπε ο Χρήστος, να το πάρουν αυτοί που σχεδιάζουν να το πάρουν. Αυτή τη στιγμή συντελείται το εξής παράλογο. Υποτίθεται ότι θέλουμε ανάπτυξη του τουρισμού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τρώγονται γόνιμες γιαίες, προστατεύεται η αφάνα, προκειμένου να αξιοποιηθεί τουριστικά η Μάνη. Γιατί η Μάνη, όπως είπαμε, είναι φιλέτο. Αυτό το πράγμα συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν να προστατεύουμε την αφάνα και την ίδια ώρα να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις τουριστικές πιέσεις που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν και να τρώμε γόνιμες εκτάσεις.